Para puta. Με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Αναβάσου Στρατικού Συμβουλίου, παραδίδω σήμερα τη λήξη τη μεραρχία στον εξαίρετο και αγαπητό συνάδελφο, υποστράτηγο Κλήτη Τζίπρη. Απευθύνομαι ταυτόχρονα στον τάσο του Ενεργού Στρατού. Σα προτρέπω να τον επιτεθείτε απόλυτα, να τον βοηθήσετε στο έργο του και να τον ακολουθήσετε στον δρόμο που θα χαράξει. Απευθύνομαι υποστήνομαι με σεβασμό και ευάλεια έντοξες πολιτικές σημαίες της ιεραρχίας και των εσωτερικών συνταγμάτων και από δύο ύψεις το φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς που θυσιάστηκαν ηρωικά στα παιδεία των αγών σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του έργου. Αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα του διοικητή της Διοίκησης Κέντρου Τετάρτης Μεραρχίας Πεζικού Πελοπόννησου. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, αλλά αισθάνομαι και δέος, καθώς στη θέση αυτή διακρίθηκαν προκάτοχοί μου, άριστοι συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο αντιστράτηγος Λεωνίδας Γιωβάνης, προς τον οποίο εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες όλων μας για την πολύτιμη προσφορά και το σημαντικό έργο που επιτέλεσε και τις εγκάρδιες ευχές μας για υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ως πρώτη στο καθήκον, αισθάνομαι την ιερή υποχρέωση να υποκριθώ με σεβασμό στις τιμημένες πολεμικές σημαίες της ιστορικής μας μεραρχίας και των έδωσων συνταγμάτων της, καθώς και να αποτίσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους έδωσους νεκρούς των πολεμικών περιόδων, καθώς και σε όσους αποχωριστήκαμε άδοξα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ειρηνική περίοδο. Στην κορυφή, αλλά ο χαρακτήρας σας είναι αυτός που θα σας διατηρήσει εκεί. Δώστε στον εαυτό σας το δικαίωμα να ορειμιευτεί πέρα από τα όρια. Εμπιστευτείτε τη φυσική σας ηγεσία. Η ηγεσία πρέπει να είναι ορατή και διαθέσιμη. Με γνώμονα αυτό και απευθυνόμενος ιδιαίτερα προς τους διοικητές σας προτρέπω. Έχετε ως φάρο και οδηγό την ομαλή ένταξη του νέου προσωπικού στη σταδιοδική μας οικογένεια. Προβάλλετε με κάθε ευκαιρία το έργο του
ερμηνεύεται για την παρακίνηση του προσωπικού στην υποβολή προστάσεως και στην ανάλυση καινοτόμων λύσεων, καθώς με αυτόν τον τρόπο το καθιστάτε διαμορφωτή του οράματός σας και όχι απλά ένα μυστικό εργαλείο αυτού. Θέστε τον άνθρωπο στο κέντρο της σκέψης και του ενδιαφέροντός σας. Διοικείτε τα τμήματά σας με δικαιοσύνη και ευαισθησία. Μην φοβηθείτε να παραδεχτείτε τα λάθη σας και μην τα υπερασπίζεστε. Προβάλλετε την αλληλεγγύη και ενισχύστε τους δεσμούς με την τοπική κοινωνία.